Το CNN, η υπεύθυνη στα θέματα υγείας, η Σάντι Λαμότ, υπογράφει ένα άρθρο με τίτλο «Πέντε λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να κολλήσετε επίτηδες την Όμικρον για να, μέσα εισαγωγικά, ξεμπερδέψετε». Εκτός αν θέλετε να καταγραφείτε στο μεγάλο πείραμα της ανοσίας, της αγέλης. Λέει λοιπόν η Σάντι Λαμότ στο CNN, «Η ερώτηση αιωρούνταν στον αέρα σαν κακή οσμή, σιγοντάροντας τη μικρή ομάδα πλήρως εμβολιασμένων και ενισχυμένων φίλων και συγγενών στο τραπέζι του δείπνου μου», προσωπικό παράδειγμα. «Γιατί δεν κολλάτε απλά την Όμικρον και να τελειώνουμε? Είναι ήπια, σωστά, και μπορεί να ενισχύσει την ανοσία. Άσε που φεύγει γρήγορα η νοσηλεία». Συνεχίζει η Σάντι Λαμότ. «Ο πλήρως εμβολιασμένος, έχοντας κάνει και την αναμνηστική δόση, καλά εκπαιδευμένος φίλος που ρώτησε, ήταν ειλικρινής, απηχώντας απόψεις που ακούστηκαν σε πολλές κοινωνικές πλατφόρμες, αλλά δυστυχώς και από επίσημα χείλη. Η ιδέα της προσπάθειας να κολλήσει κανείς σκόπιμα την Όμικρον είναι όλη η μόδα», δήλωσε ο Πολ Όφιτ, διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης Εμβολιασμών στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, με έναν αναστεναγμό που υποδήλωνε εκνευρισμό. «Είναι κάτι σαν να έχει πιάσει πυρκαγιά», συμφώνησε ο Δόκτωρ Ρόμπερτ Μέρφι, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Χέβεϊ για την Παγκόσμια Υγεία στην Ιατρική Σχολή Φάινμπεργκ του Πανεπιστημίου Northwestern. «Και δυστυχώς είναι ευρέως διαδεδομένη αυτή η άποψη, προερχόμενη από κάθε λογής άτομα, τους εμβολιασμένους και αυτούς που έκαναν τρίτη δόση, αλλά και τους αντιεμβολιαστές», πρόσθεσε, «με μια προειδοποίηση. Θα ήσασταν τρελοί αν προσπαθούσατε να μολυνθείτε από αυτή. Είναι σαν να παίζετε με δυναμίτη. Σε περίπτωση που σας πέρασε από το μυαλό αυτή η σκέψη, ιδού πέντε λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να προσπαθήσετε σκόπιμα να κολλήσετε την Όμικρον», λέει η συντάκτρια του CNN. Στην Ελλάδα δεν το λέμε έτσι. Το λέμε αλλιώς στα κεντρικά. Μήπως πάμε σε αυτή την περιπόθητη που τη συζητάγαμε ανοσία της Αγέλ? Πότε το συζητάγαμε? Λοιπόν, για ακούστε τους λόγους. Πρώτον, δεν είναι σαν ένα άσχημο κρυολόγημα. Υψηλός πυρετός, πόνι στο σώμα, πρισμένοι λεμφαδένες, πονόλεμος και βαριά ειρηνική συμφόρεση αναφέρονται συχνά ακόμη και σε πιο ήπιες περιπτώσεις παραλλαγής Όμικρον, σύμφωνα με τον δόκτορα Μέρφι, αφήνοντας τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν εξουθενωμένους επί μέρες. Ο κόσμος μιλάει για την Όμικρον σαν να πρόκειται για ένα άσχημο κρυολόγημα. Δεν είναι ένα άσχημο κρυολόγημα, λέει ο δόκτορ Μέρφι, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Χέβεϊ για την Παγκόσμια Υγεία και Ιατρική και στην Ιατρική Σχολή του Φάινμπεργκ του Πανεπιστημίου Northwestern. «Είναι μια ασθένεια, για όσους δεν το κατάλαβαν, που απειλεί τη ζωή. Μια πρόσφατη μελέτη σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο άτομα που δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών», αυτά δεν τα λένε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος σοβαρής έκβασης από την νόσο COVID-19 ήταν υψηλότερος σε εμβολιασμένα άτομα που ήταν 65 ετών ή μεγαλύτερα, σε άτομα με εξασθενημένο ανασωπητικό σύστημα ή σε άτομα που είχαν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες παθήσεις: διαβήτη χρόνια, νεφρική, καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική ή υπατική νόσο. Ωστόσο, ακόμη και άτομα χωρίς βεβαρημένες υποκείμενες συνθήκες υγείας μπορούν να νοσήσουν σοβαρά, διευκρίνησε ο δόκτωρ Μέρφι. «Έχω έναν εμβολιασμένο με τρίτη δόση ασθενή αυτή τη στιγμή, άνω των 65 ετών», είπε, «χωρίς υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο και ο οποίος είναι βαριά. Είναι αλήθεια», συνέχισε, «ότι αν κολλήσετε από την παραλλαγή Όμικρον, σε αντίθεση με την παραλλαγή Δέλτα, έχετε λιγότερες πιθανότητες να νοσηλευτείτε, λιγότερες πιθανότητες να μπείτε στη ΜΕΘ, λιγότερες πιθανότητες να μπείτε σε μηχανικό ανεπνευστήρα και λιγότερες πιθανότητες να πεθάνετε. Και αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ασθένεια. Απλώς είναι λιγότερο σοβαρή, αλλά δεν έχετε 0% πιθανότητα να πεθάνετε. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να επιδιώξετε να μολυνθείτε από αυτήν.
Δεύτερος λόγος. Θα μπορούσατε να υποστείτε τις συνέπειες της μακροχρόνιας της COVID, το long COVID. Η απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και συνεπώς της γεύσης έχει γίνει πλέον ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα σε ήπιες περιπτώσεις COVID-19. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 80% των ανθρώπων επανακτούν την ικανότητά τους αυτή μέσα σε ένα μήνα περίπου, αλλά άλλοι εξακολουθούν να μην μπορούν να μυρίσουν ή να γευτούν έως και μετά από 6 μήνες ή και περισσότερο. Λίγοι ατυχείς μπορεί να μην ανακτήσουν ποτέ αυτές τις δύο αισθήσεις. Όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό, είναι μόνο ένα από μια σειρά προβλημάτων υγείας που μπορεί να διαρκέσει και να διαρκέσει μετά από την νόσηση από COVID. Το φαινόμενο ονομάζεται long COVID και χαρακτηρίζεται από συμπτώματα εξουθένωσης όπως δύσπνοια, έντονη κόπωση, πυρετό, ζάλι, εγκεφαλική σύγχυση, διάρρεια, ταχυκαρδία, μυϊκούς και κοιλιακούς πόνους, αλλαγές στη διάθεση και δυσκολίες στον ύπνο. Οι σοβαρές μορφές long COVID μπορούν να βλάψουν τους πνεύμονες, την καρδιά και τα νεφρά, καθώς και την ψυχική σας υγεία, και μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναπηρία σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο περί αναπηρίας, αλλά και άλλους επίσης ομοσπονδιακούς νόμους. Ο Dr. Offit δηλώνει: ακόμη προσπαθούμε να κατανοήσουμε το long COVID. Επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να θέλω να κολλήσω μια λίμωξη από ένα φυσικό ιό. Ένας φυσικός ιός αποκαλείται πάντα ιός άγριου τύπου και υπάρχει μια βάσιμη δικαιολογία γι' αυτό. Είναι εκτός ελέγχου, δηλώνει ο Offit. Μην διακινδυνεύσετε ποτέ να κολλήσετε λίμωξη από ένα φυσικό ιό. Τρίτον, μεταδίδεται την ασθένεια στα παιδιά. Σχεδόν πάνω από τα μισά, το 54% από τα παιδιά ηλικίας 12-17 που είναι επιλέξιμα για τα εμβόλια COVID έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Σύμφωνα με το CDC, μόνο το 23% των παιδιών ηλικίας 5-11 έχουν κάνει την πρώτη τους δόση. Επειδή οι αναμνηστικές δόσεις που θεωρούνται βασικό όπλο στη μάχη κατά της όμικρον εγκρίθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα από το CDC για τα παιδιά ηλικίας μόλις 12 ετών, λίγα παιδιά έχουν κάνει την τρίτη αυτή δόση. Αυτό σημαίνει, λέει το CNN, ότι οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά που μπορεί να σας εκθέσει στην όμικρον, όπως το να μην φοράτε μάσκα, να μην ακολουθείτε τις οδηγίες για την κοινωνική αποστασιοποίηση ή να συναθρίζεστε με πλήθος ανθρώπων, ιδίως σε εσωτερικούς χώρους, ενδεχομένως να εκθέσει άλλους που μπορεί συνέχεια να μεταφέρουν τον ιό στα παιδιά τους. Τα δεδομένα από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής δείχνουν μια ανωδική τάση των λοιμώξεων στα παιδιά, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την κορύφωση των προηγούμενων κυμάτων της πανδημίας. Για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιανουαρίου αναφέρθηκαν πάνω από 580.000 κρούσματα COVID-19 σε παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Ο αριθμός αυτός συνιστά αύξηση 78% σε σχέση με τα 325.000 πρόσθετα κρούσματα που αναφέρθηκαν τη βδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου και σχεδόν τριπλασιασμό του αριθμού των κρουσμάτων από τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Οι λοιμώξεις λοιπόν από COVID-19 στα παιδιά ήταν συνήθως ήπιες μέχρι στιγμή στην πανδημία, αλλά το τεράστιο μέγεθος των κρουσμάτων προκαλούνται από την πολύ μεταδοτική παραλλαγή όμικρον, στέλνει παιδιά ηλικίας μικρότερες των 18 ετών στα νοσοκομεία σε αριθμό ρεκόρ σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC. Θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά προστατευμένα είναι να τα εμβολιάσουμε εφόσον είναι επιλέξιμα και να τα περιβάλλουμε από αδέλφια και γονείς που έχουν ήδη εμβολιαστεί, δηλώνει η διευθύντρια του CDC Βαλένσκι σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή. Τέταρτον, λόγος να μην κολλήσετε όμικρον. Θα επιβαρύνετε το σύστημα υγείας. Με το να κολλήσετε σκόπιμα οποιαδήποτε παραλλαγή του SARS-CoV-2, πόλο δε όμικρον, θα συμβάλλετε στη συνέχεια της πανδημίας και θα επιβαρύνετε το σύστημα υγείας. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, σχεδόν το 1 τέταρτο των περισσότερων από τα 5.000 νοσοκομεία που υποβάλλουν αναφορές στο Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη περίοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως έδειξαν τα στοιχεία. Επιπλέον, τα στοιχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι οι ΜΕΘ σε όλη τη χώρα είναι γεμάτες σε ποσοστό άνω το 80% με σχεδόν το 30% των κλειονών να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών από COVID-19. Οι επιλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις περικόπτονται και οι υγειονομικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Πέμπτον, και με αυτό κλείνει το άρθρο στο CNN, μην τα βάζετε με τη μητέρα φύση.
Μήπως ήταν κάποτε καλή ιδέα να κολλήσεις μια ασθένεια επίτηδες? Όσοι είναι κάποιας ηλικίας, λέει η δημοσιογράφος, θα θυμούνται την εποχή που οι γονείς τους συνέχιζαν να διοργανώνουν πάρτι ανεμοβλογιάς για να εκθέσουν τα μικρά παιδιά τους την νόσο από ένα μολυσμένο παιδί. Το ίδιο έκανε και η μάνα με τις μαγουλάδες. Και σαν έναν Νίκο, ναι. Επειδή οι περιπτώσεις ανεμοβλογιάς των ενηλίκων είναι πιο σοβαρές, η ιδέα ήταν να κολλήσει το παιδί σας νωρίς για να ξεμπερδέψει. Μα και αυτό επίσης ήταν εξίσου μια κακή ιδέα, διευκρίνησε ο Δόκτωρ Όφιτ. Διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία σχετικά με μια εκπαιδευτική ταινία για τα εμβόλια που είχε γυρίσει πριν από χρόνια και στην οποία ο εικονολήπτης του αποκάλυψε ότι είχε μια αδερφή που είχε πάει το παιδί της σε πάρτι για ανεμοβλογιά. Κατά τραγικό τρόπο. Το παιδί ναι μεν κόλλησε, αλλά πέθανε από τη λίμωξη. «Μην τα βάζετε με τη μητέρα φύση», είπε. «Προσπαθεί να μας σκοτώσει από τότε που συρθήκαμε από τον ωκεανό στη στεριά».